Πάμε κυρίες και κύριοι στην ενότητά μας υγεία και αλληλεγγύη, διότι θα δούμε μία κινητή ντουζιέρα, την πρώτη πανευρωπαϊκά παρακαλώ, που έχει και γκαρνταρόμπα για τη φροντίδα αστέγων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μπράβο σας αυτό με την κινητή ντουζιέρα για αστέγους. Σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου λίγο, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα σας. Το Μεταμόρφωσης είναι ένα project του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Immortality, το οποίο ουσιαστικά είναι η πρώτη κινητή μονάδα που φέρει επάνω καρταρόμπα και ντουζιέρα για χρήση για τους άστεγους. Μπαίνει λοιπόν ο άστεγος εδώ. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι. Του δείχνετε εδώ ότι έχει την επιλογή να κάνει ένα ζεστό μπάνιο. Ναι. Εδώ πέρα είναι το κουτί που παίρνει ο κάθε άστεγος ουσιαστικά. Όλο το καλάθι του, ναι. Το καλάθι αυτό είναι personal, είναι για τον καθένα. Ναι. Και ουσιαστικά είναι τα πράγματα που παίρνει ο κάθε ωφελούμενος. Πετσέτες, τσαμπουάν, αντισηπτικά, αφρόλουτρα, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα. Και φεύγοντας, του δίνουμε και αυτό που έχει και το ασπίδες και για τα μάτια τους, ώστε το πρωί που κοιμούνται να μπορούν να κοιμούνται λίγο πιο ήσυχα από τη φασαρία της πόλης. Σωστό. Μείνατε εγνώσεις σας άστεγοι για πόσες μέρες. Έκανα ένα πείραμα να κάνω μια εικονική αστεγία για 5 μέρες. Κατάφερα τις 3,5. Δεν αντέξατε. Όχι. Πω πω. Και δεν είναι ότι δεν άντεξα, είναι ότι μέσα σε όλη αυτή την χρονική περίοδο αντιλήφθηκα πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αύριο. Πείτε μου λίγο πώς λειτουργεί αυτή η ιδέα, αυτό το πραγματικά, αυτή η προσφορά για τους άστεγους. Λοιπόν, αυτό είναι καθαρά ένα εθελοντικό κομμάτι. Ο κάθε άστεγος και ο κάθε ωφελούμενος μπορεί να έρθει και να κάνει χρήση της μονάδας και των υπηρεσιών που του παρέχουμε χωρίς να πληρώσει απολύτως τίποτα. Τους εξηγούμε πώς λειτουργεί ακριβώς το ντουζ, οι ρυθμίσεις, το ζεστό, το κρύο, το νερό. Ναι. Η ντουζιέρα είναι από αντινικητηριακά υλικά, δεν υπάρχουν πλακάκια, αντιελαισθητικά και έχουν προκληθεί όλοι οι κανόνες ώστε ο άνθρωπος θα κάνει χρήση να είναι ασφαλής. Πόσοι άνθρωποι μπορούν να εξυπηρετηθούν εδώ? Εδώ πέρα μπορούν να εξυπηρετηθούν στο τετράωρο μέχρι 8 άτομα με δεκάλεπτο κενό ανάμεσα από ωφελούμενο σε ωφελούμενο. Είσαστε ο πρώτος δήμαρχος που υποδέχθηκε τόσο θετικά αυτή την πρωτοβουλία της κινητής ντουζιέρας και την φιλοξενείτε εδώ, στο Δήμο, για τους αστέγους. Ήταν λογικό αυτό. Ναι, γιατί ακριβώς έδινε λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε ως πόλη με τους αστέγους, οι οποίοι αναζητούν ένα καταφύγιο στην πόλη του Παλαιού Φαλήρου, σε ένα ασφαλές μέρος όπως θεωρούν, είτε στο πάρκα, είτε στις πλατείες, είτε στο παραλιακό μέτωπο. Είναι μας τα παρέχουν, ναι, έμεση εθελοντές σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Σχεδόν από όλη την Ελλάδα μας στέλνουν ρούχα. Ουσιαστικά συλλέγουμε αντρικά και παίρνουμε και παπούτσια από 42 έως 45, αλλά αθλητικά. Εδώ βλέπω και τα παιχνίδια. Ναι, ναι, έτσι. Εδώ πέρα είναι τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια είναι του γιού μου και τα έχουμε βάλει μέσα στη μονάδα. Ναι. Ουσιαστικά δίνουμε την επιλογή να διαλέξουν έναν ήρωα. Έλα. Και τους δεσμεύουν να μας το φέρουν την επόμενη φορά, λέγοντας ένα κομμάτι της ιστορίας. Και έχετε και βιβλία. Τους έχουμε και βιβλία, ναι, γιατί έχουμε έμεσους εθελοντές, ναι, οι οποίοι μας δίνουν βιβλία. Ναι. Εμείς από αυτά δίνουμε σε βιβλιοθήκες, σε δήμους όπου μας ζητείτε, στέλνουμε σε παιδιά με ιδρύματα. Ωραία. Και κρατάμε και για την μονάδα, δίνοντας την επιλογή να πάρουν βιβλίο και να κάνουν κάτι τον ελεύθερο χρόνο που έχουν πολύ. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία κρατάμε ένα ιστορικό, γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση, αν για παράδειγμα υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Έρχεστε σε συγκεκριμένα σημεία? Ναι, 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 στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου είμαστε κάθε Δευτέρα, συγκεκριμένα στα Φαλυρικά, σε ένα χώρο που μας έχει κάνει παραχώρηση ο Δήμος Παλαιού, ναι, Φαλήρου. Οι καταγεγραμμένοι άστεγοι ήταν 31 πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Τώρα με τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει με την κοινωνική υπηρεσία και με την καταγραφή που έχουμε κάνει, έχουμε καταφέρει μέσα από τις δομές του Δήμου Αθηναίων, του Πειραιά, αλλά και ιδιωτικές δομές, να στείλουμε κάποιους εκεί με τη θέλησή τους πάντα. Δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια σου και να λες δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο ή δεν μπορείς να τους θεωρείς μόνο ότι ενοχλούν την πόλη και τη θέαση. Βλέπετε τους αστέγους έτσι, με αυτή τη φροντίδα εσείς που προσφέρετε, πώς τους βλέπετε? Μένα οι άστεγοι είναι άνθρωποι όπως είμαστε εμείς, με ένα μόνο στερητικό, το α της αστεγίας. Ανταποκρίνονται πάντως θετικά έτσι. Ανταποκρίνονται θετικά σε οτιδήποτε μπορεί να τους παρέχει αγκαλιά, φροντίδα, αλληλεγγύη και να είμαι εδώ για σένα.